ψηλό και είναι όμορφο και είναι γλυκό πολύ αυτό το κορίτσι. Μαζί μας η Άιρα. Αν το μαϊτείτε. Καλώς την Μα τι κορίτσι είσαι εσύ, κάτσε λίγο να σε απολαύσουμε που είσαι μια κούκλα. Γεια σου Τέσλα. Από εδώ το παιδί μου. Το παιδί σου είναι κουκλή. Εδώ στην Ονά. Πώς είσαι Άιρα. Καλά εσείς. Η Μάρτζ έχει πάθει έρωτα εδώ. Αυτό. Και από ό,τι μάθαμε και στο διάλειμμα, τον έχεις εκπαιδεύσει. Κάνει ακριβώς αυτά που του λες. Ναι, μιλάει κιόλας. Το μιλάει κιόλας, εντάξει. Πώς μιλάει για δείξα μας. Μιλά. Μπράβο! Είδες μία. Το πόδι ή πώς το λέμε. Χέρι. Δώσ' μου χέρι. Χέρι. Μπράβο! Δώσ' χεράκι. Νίκο μου, καλημέρα. Δεν είναι ούτε... Καλημέρα, καλημέρα. Το έβγαλε Τέσλα επειδή τον φορτίζει. Έλα, ωραίο ήταν για γρήγορο. Έλα, ωραίο ήταν. Τώρα σκάω. Νίκο, sorry. Πριν ξεκινήσουμε και κάνουμε την κουβέντα με την Άιρα, εμείς τα είπαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε έτσι εδώ την εμφάνισή της, θα ήθελα να δούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το τρέιλερ, που θα μας δώσει έτσι και αφορμή για την κουβέντα μας. Γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Survivor. Θα δείτε το βράδυ για ποιο λόγο. Αλλά εμείς θα σταθούμε στην κόντρα της Σταυρούλας με την Κατερίνα Δαλάκα. Μετά από 10 εβδομάδες ήρθε η ώρα να βγω και εγώ στην μονομαχία. Πριν μπούμε στο συμβούλιο, τα έπιασα και τους είπα: παιδιά, θέλω να ψηφίσετε εμένα. Γιατί η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω επεξεργαστεί ακριβώς την πληροφορία που έλαβα. Μετά τη νίκη που θα πετύχει η ομάδα σήμερα στον 4ο και τελευταίο αγώνα Ηλίας, σας περιμένουν καθαρά ρουχάκια. Έρχεται απ' έξω μια λιμουζίνα, δύο στρέμματα. Μπαίνετε μέσα λοιπόν και αναχωρείτε. Για πού. Έτοιμοι! Μεγάλος αγώνας σήμερα. Αυτό το έπαθλο είναι τρομερό. Τρομερό πάθος από όλους τους παίκτες. Τι γίνεται σήμερα! Τι τερμάρα είναι αυτή! Λέτε, το πιστεύουν, η Χρύσα έχει κοκκινήσει ολόκληρη. Κάνω μέσα προς τους κοριτσιμούς. Να σπρώσεις κάτι θες. Θέτει. Ξεκουράσου. Για να ξαναπαίξουμε. Δεν είναι πρόβλημα, εγώ δεν θες. Γιώργος. Χριστόφορος. James. Ποιος θα είναι ο τέταρτος υποψήφιος και ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor. Μάλιστα. Να πω. Εγώ τσουτσούριασα, Νίκο μου, τσουτσούριασα. Με αφορμή το τρέιλερ, να ρωτήσουμε την Άιρα ποια είναι η πραγματική σχέση της Σταυρούλας με τη Δαλάκα. Αν συμπαθιούνται ή αν αντιπαθεί μία την άλλη. Γενικά, επειδή είναι σε αντίπαλες ομάδες, δεν ξέρουμε... Δεν έχουν ζήσει στην ίδια καλύβα ποτέ, οπότε πάντα στον αγώνα θα υπάρχει αυτή η ένταση, αυτός ο τσακωμός. Αλλά μπορεί να είναι επειδή είναι αντίπαλες γι' αυτό. Ακριβώς, δηλαδή δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Και είναι και με την Ασημίνα που είναι φίλες, οπότε η Ασημίνα που έχει λίγο κακή σχέση με τη Σταυρούλα μπορεί να υποστηρίζει τη φίλη της και να βγαίνει αυτό. Η Κατερίνα ναι, με την Ασημίνα. Να υπάρχει ας πούμε με τη Σταυρούλα λίγο μια απόσταση γι' αυτό το λόγο.